έκαναν μαζί χρήση ναρκωτικών μέσα στο αυτοκίνητο όταν ο ένας ένιωσε αδιαθεσία. Ο 40χρονος φίλος του, αντί να καλέσει ασθενοφόρο, τον μετέφερε σε αγροτική τοποθεσία και τον εγκατέλειψε κάτω από μια ελιά, όπου άφησε την τελευταία του πνοή αβοήθητος. Τη σοκαριστική αποκάλυψη 2 μήνες μετά τον εντοπισμό του πτώματος έφερε στο φως η επίμονη και σε βάθος έρευνα του αστυνομικού τμήματος Χερσονήσου. Η εξέλιξη σκόρπισε ανακούφιση στη μητέρα του άτυχου νεαρού, που επέμεινε στις καταθέσεις της ότι η περιοχή όπου βρέθηκε το πτώμα δεν είχε καμία σχέση με τις καθημερινές κινήσεις του 40χρονου και συνεργάστηκε με το αστυνομικό τμήμα της Χερσονήσου στον αγώνα για την αναζήτηση της αλήθειας. Ο 40χρονος, ο οποίος είχε ενταχθεί σε πρόγραμμα απεξάρτησης και πάλευε για να γλιτώσει από τα δίχτυα των ναρκωτικών, είχε βρεθεί νεκρός σε Ελαιώνα στην Άνω Χερσόνησο στις 28 Απριλίου. Ο ιατροδικαστής είχε αποκλείσει την εγκληματική ενέργεια, όμως οι αστυνομικοί είχαν διαπιστώσει ότι δεν υπήρχαν προσωπικά αντικείμενα είτε το κινητό του, το οποίο, όπως ανέφερε η μητέρα του, δεν άφηνε ποτέ από τα χέρια του, με το ενδεχόμενο να είχε εγκαταλειφθεί στο σημείο που βρέθηκε εξαιρετικά πιθανό. Με την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου και την προσεκτική ανασύνθεση των κινήσεων του θύματος, οι αστυνομικοί του τμήματος Χερσονήσου έφτασαν στο 40χρονο φίλο του, με τον οποίο, όπως αποδείχτηκε, είχαν μιλήσει τις 2 τελευταίες ημέρες. Λίγο μετά την προσαγωγή του, φέρεται να ομολόγησε ότι τον μετέφερε με το αυτοκίνητο και τον εγκατέλειψε στο σημείο, ενώ παρέδωσε στους αστυνομικούς το κινητό του θύματος, το οποίο είχε πάρει μαζί του, ώστε να μην μπορεί η αστυνομία να τον συνδέσει με το πτώμα. Το παρασυλλήψεων ολοκληρώθηκε με τον εντοπισμό και τις χειροπέδες που περίμεναν και έναν 45χρονο Ηρακλειώτη, σεσημασμένο για διακίνηση ναρκωτικών, ο οποίος είναι το άτομο που τους πούλησε την ηρωίνη την οποία χρησιμοποίησαν. Οι 2 συλληφθέντες οδηγήθηκαν το μεσημέρι στην εισαγγελέα υπηρεσίας. Ο 40χρονος κατηγορείται για θανατηφόρα έκθεση και ο 45χρονος για διακίνηση ναρκωτικών σε βαθμό κακουργήματος.